Αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 285 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 171 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 114 βουλευτές. Παρόν ουδής. Συνεπώς, το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 1 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 2 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 148 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 124 βουλευτές, παρόν ψήφισαν 13 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 4 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 5 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, 119 βουλευτές, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 6 έγινε δεκτό, ως έχει κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 7, ναι, ψήφισαν 165 βουλευτές. Όχι, 119, παρόν ένας βουλευτής. Συνεπώς, το άρθρο 7 έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Επί της τροπολογίας 12/76/113 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 248 βουλευτές, όχι 37 βουλευτές, ουδείς βουλευτή, 37. Συνεπώς, η τροπολογία 12/76/113 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Εισερχόμεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτάτε το σώμα εάν γίνεται δεκτό. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Όχι. Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι. Χρυσή Αυγή. Όχι. ΚΚΕ. Όχι. ΑΝΕΛ. Ναι. Ένωση Κεντρών. Όχι. Το Ποτάμι. Ναι. Συνεπώς, το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, εθνικός μηχανισμός εκπόνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία. Δέχεστε. Δέχεστε στο σημείο αυτό να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατική Συμπαράταξη. Κύριε Μπαριώτα, στο σύνολο. Ναι. Χρυσή Αυγή. ΚΚΕ. Όχι. ΑΝΕΛ. Ναι. Ένωση Κεντρών. Όχι. Το Ποτάμι. Ναι.
Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγινε δεκτό καταρχήν κατάρθρο και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο παραπάνω νομοσχεδίου. Η εξουσιοδότηση παρασχέθη. Δέχεται στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για την 5η 12 Οκτωβρίου του 2017 και ώρα 9:30 το πρωί με αντικείμενο εργασιών του Σώματος κοινοβουλευτικών.